Είμαι εδώ σήμερα για να σας εκθέσω τις σκέψεις μου για την ΕΡΤ και προφανώς για να απαντήσω σε κάθε ερώτηση. Για μένα το άνοιγμα της ΕΡΤ είναι μια πράξη δημοκρατίας, ένας εξαιρετικά δυνατός συμβολισμός, μια συναισθηματικά φορτισμένη προσδοκία, όπως φαντάζομαι ότι είναι και για κάθε Έλληνα δημοκράτη πολίτη. Μια θετική πρόκληση για κάθε άνθρωπο που έχει εργαστεί ή εργάζεται στην ΕΡΤ, για κάθε εργαζόμενο στα ΜΜΕ της χώρας. Το άνοιγμα της ΕΡΤ είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στους εργαζόμενους της ΕΡΤ που χάθηκαν εξαιτίας αυτού του απρόσμενου και τρομακτικού μαύρου, που 2 χρόνια πριν πλήγωσε τον ελληνικό πολιτισμό, το δημοκρατικό μας πολίτευμα, την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, αυτό το εφιαλτικό μαύρο ήρθε η ώρα να φύγει, να αποκατασταθεί με φως. Και αυτό θεωρώ πως θα αποτελεί τεράστια τιμή για εκείνους που θα κληθούν να το αποκαταστήσουν. Εκείνους που θα δώσουν το οριστικό τέλος, το ξαφνικό, το παράλογο, φασιστικό κλείσιμο της ΕΡΤ. Αυτός είναι και ο λόγος που ανταποκρίθηκα στην πρόκληση για τη νέα ΕΡΤ. Κατανοώ τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αφού και εγώ σε αυτό τον τόπο ζω. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτά, γιατί πιστεύω πως το άνοιγμα της ΕΡΤ είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά. Είναι νίκη της δημοκρατίας, είναι νίκη των εργαζομένων. Υπηρέτησα ξανά στην ΕΡΤ για 17-18 μήνες. Το πλεώνασμα αυξήθηκε τότε γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προφόρων αυξήθηκαν κατά 68 εκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς τρίτους μειώθηκαν. Συγχωνέσαμε την ΕΡΤ 1 με το πρίσμα. Εξοικονομήσαμε λειτουργικές δαπάνες από τη διακοπή 8 ενεργοβόρων πομπών μεσαίων κυμάτων, χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου. Ακούγεστε, κύριε Ταγματάρχη, αν θέλετε, προσαρμόστε λίγο το μικρόφωνο. Ναι, κάναμε, λέω, να το επαναλάβω. Όχι. Δεν χρειάζεται. Γιατί λέτε ενδιαφέροντα πράγματα, ποιο έργο. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι εξοικονομήσαμε λειτουργικές δαπάνες από την διακοπή 8 ενεργοβόρων πομπών μεσαίων κυμάτων, χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου. Επειδή θα σας πω διάφορα παρακάτω, θέλω να σας πω ότι όταν λέω δημιουργήσαμε, δεν δημιουργήσα εγώ, τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ με τη δική μου την παρουσία. Το στελεχειακό δυναμικό της ΕΡΤ έχει υψηλού επίπεδου εργαζόμενους, διευθυντές κτλ. Λοιπόν, κάναμε εσωτερική προκήρυξη για να πληρωθούν όλες οι θέσεις όλων των διευθυντών. Δημιουργήσαμε επιτροπές εγνωσμένου κύρους για τη χορηγία του 1,5%. Δεν επιτρέψαμε σε καμία εταιρεία παραγωγής να αναλάβει περισσότερες από μία παραγωγή τον χρόνο. Αποφασίσαμε τον έλεγχο των παραγωγών από ορκωτούς λογιστές ως προς την ακρίβεια της εκτέλεσής τους και τη συνέπεια και την μέθοδό τους. Αυτό δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί, διότι θεσμοθετήθηκε και αποχωρήσαμε. Οργανώσαμε μηχανισμούς ελέγχου για την κρίση διαφήμιση. Θα πρέπει να σας πω ότι επί των ημερών μου δεν δόθηκε καμία παραγωγή ως μεικτή παραγωγή. Έχουν στοχοποιηθεί μεικτές παραγωγές, είναι μια μεγάλη ιστορία, αν θέλετε τη συζητάμε. Απλώς σας λέω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου δεν δόθηκε καμία μεικτή παραγωγή. Καταρτήσαμε για πρώτη φορά τιμοκατάλογο για να μπορεί να πουλά η ΕΡΤ τις υπηρεσίες της προς τρίτους. Επιβάλαμε τα αυτονόητα, όπως παραδείγματος χάρη όλες οι εξωτερικές παραγωγές να χρησιμοποιούν τα στούντιο της ΕΡΤ και μετά να βγαίνουν έξω μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό. Φτιάξαμε 20 νέους διαδικτυακούς ιστότοπους. Μετατρέψαμε το σύνολο του παραγόμενου τηλεοπτικού προϊόντος σε σύγχρονο σύστημα ευρείας οθόνης 16x9 και το ότι ο αναλογικός ήχος των τηλεοπτικών προγραμμάτων που εξέπεμπε η ΕΡΤ έγινε στερεοφωνικός. Αναπτύξαμε το σύστημα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στο 70% της χώρας. Σήμερα το σήμα μεταφέρει η DJ, όπως γνωρίζω. Ομόφωνα τότε το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει τη δημιουργία μουσείου ραδιοτηλεόρασης στην Κατεχάκη. Διεκδικήσαμε τότε και καταφέραμε να πάρουμε το πιο μεγάλο ΕΣΠΑ 9,8 για την ανάπτυξη του μουσείου και του αρχείου της ΕΡΤ. Ας σταματήσω εδώ. Πιστεύω ότι σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή που βιώνει η χώρα μας, ο ελληνικός λαός χρειάζεται ένα δημόσιο φορέα για να εμπιστευτεί την ενημέρωσή του και την ψυχαγωγία του. Πιστεύω πως οι Έλληνες της Διασποράς έχουν δικαίωμα και η ελληνική πολιτεία υποχρέωση να στέλνει το σήμα από την πατρίδα όπου και αν βρίσκονται. Πιστεύω πως η ΕΡΤ έχει υποχρέωση να αναδείξει και να προσφέρει το πολύτιμο αρχείο της, να μπει δυναμικά στις νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό περιβάλλον. Πιστεύω πως η ΕΡΤ πρέπει να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, να ξαναγίνει ο βασικός φορέας του ελληνικού πολιτισμού, να ταυτιστεί με τη σύγχρονη. Πιστεύουμε ότι η ΕΡΤ υπάρχει για να προσφέρει τα δημόσια
της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Ότι μπορεί και πρέπει η ΕΡΤ να είναι ο κύριος φορέας επικοινωνίας που θα εκφράζει και θα κινητοποιεί τα ιστορικά συναισθηματικά πλεονεκτήματα της κοινωνίας μας. Η ΕΡΤ πρέπει, επιβάλλεται, υποχρεούται να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ανάδειξη της εθνικής μας ταυτότητας, στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, στην πρόθεση κοινών στόχων, στη διασύνδεση όλων των Ελλήνων. Πιστεύουμε πως η ΕΡΤ μπορεί και πρέπει να γίνει ο κύριος φορέας προβολής της εθνικής μας ταυτότητας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη συσπήρωση των Ελλήνων, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών, των start-up επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών πρωτοβουλειών εν γέννη. Η ΕΡΤ είναι η φωνή της Ελλάδος στον κόσμο, ο πομπός επικοινωνίας του ελληνισμού. Μια συνεχής παρακαταθήκη στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Μια συνεχής δέσμευση για την ανάδειξη, προώθηση και υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων για την υγεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη. Η ΕΡΤ πρέπει να δώσει φωνή στην κοινωνία, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Να φτιάξει που θα χτυπούν και αποδομούν ρατσιστικά φαινόμενα. Να παίξει τον εκπαιδευτικό ρόλο που τους αναλογεί. Σήμερα, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που σηματοδοτείται από μια πρωτοφανή κρίση, η ύπαρξη της ΕΡΤ αποκτά μια νέα κοινωνική υπεραξία. Θα θέλαμε να δημιουργηθεί μια εταιρεία που οι εργαζόμενοι είναι περήφανοι που εργάζονται για αυτή, που θα νιώσουν πως η διοίκηση τους στηρίζει, τους τιμά και τους αναθέτει η εθνική αποστολή. Όπως εθνική αποστολή είναι το έργο που αναλαμβάνει να επιτελέσει το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι σήμερα μπροστά σας. Εγώ τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι αυτόν τον ρόλο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπροστά μας πεδίων δόξης λαμπρό και άπειρες παγίδες, στο χέρι μας να τις ξεπεράσουμε. Πρώτο μέλημά μας θα είναι να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους, χωρίς κανέναν εμβασισμό ή αποκλεισμό. Άμεσο μέλημά μας είναι η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της ΕΡΤ. Άμεσο μέλημά μας είναι να ξανακτήσουμε τη συναισθηματική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία. Πρέπει να αναδείξουμε τον εθνικό ρόλο της ΕΡΤ σε αυτή την περίοδο. Πρέπει να κατοχυρωθεί ο υψηλότατος βαθμός διάβγειας της αποφάσης. Πρέπει να λογοδοτούμε για το πού, το πώς και το γιατί ξοδεύουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Πρέπει να κατοχυρωθεί η αυτοεξαρτησία μας από κάθε λογής εξουσία. Πρέπει να συνεκτιμήσουμε και να αφουγκραστούμε την πείρα και τη γνώση των εργαζομένων που 2 χρόνια τώρα κατέκτησαν με μοναδικό τρόπο γνώση και εμπειρία στο αυτοδιαχειριζόμενο πρόγραμμα τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Πρέπει η ΕΡΤ να επενδύσει σε προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τον ελληνισμό. Η ΕΡΤ πρέπει να εγγυηθεί το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες να έχουν τη δική τους φωνή. Η ΕΡΤ πρέπει να ενισχύσει την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Η ΕΡΤ πρέπει να αποκτήσει το δικό της αυτόνομο και ανεξάρτητο δίκτυο διανομής του σήματός της. Η ΕΡΤ πρέπει να προβάλλει τις δυνατότητες του τόπου μας. Με δύο λόγια, η ΕΡΤ πρέπει να μας κάνει περήφανος. Με συνεργασίες, όπως είπε ο κ. Τσακνής, με πανεπιστημιακές σχολές, δεν έχουμε συνοηθεί για αυτά που είπαμε, αλλά σε πολλά συμπίπτουμε. Με συνεργασίες με πανεπιστημιακές σχολές σε τμήματα δημοσιογραφίας, κινηματογράφου και σκηνοθεσίας. Συνεργασίες και πρωτίστως συμπαραγωγές με το Φεστιβάλ Αθηνών, τη σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής. Είναι αδιανόητο να γίνονται παραγωγές από τη Λυρική ή από το Εθνικό Θέατρο ή από το Φεστιβάλ Αθηνών και να μην μπορεί η ΕΡΤ να γράψει. Και για ιστορικούς λόγους, αλλά κυρίως να τους μεταδώσει στους Έλληνες πολίτες, στην ελληνική κοινωνία. Συνεργασίες με ιδρύματα πολιτισμού και μουσεία, στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού ντοκιμαντέρ, του μικροφίλμ με το 1,5%, στήριξη της ελληνικής διαλυμένης σήμερα οπτικοακουστικής βιομηχανίας, βιοτεχνίας, να την πω καλύτερα, κίνητρα σε δημιουργούς, βεβαίως συνεργασία με το κανάλι της Βουλής, αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της και άνοιγμα όλων των δομών που μπορούν και πρέπει να ανοίξουν με γνώμονα την δυνατότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την οικονομική δυνατότητα. Με δεδομένο πως όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μαζί με αυτά πρέπει να γίνουν νέο καταστατικό της εταιρείας, συγχώρη με την κυβέρνηση, άμεση και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εργαζομένων για την πλήρωση των 2 θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στρατηγικό σχέδιο δράσης που θέτει οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους, κατάρτιση κοινωνικών
σχολείων, εσωτερικός κανονισμός, κανονισμός προσωπικού, κανονισμοί για αναθέσεις μελετών προμηθειών, όροι και διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών, όροι και διαδικασίες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, όροι και διαδικασίες ανάθεσης παραγωγής προγραμμάτων, συλλογική σύμβαση εργασίας, οργανόγραμμα, προϋπολογισμός, ΕΡΤ3, έλεγχος όλων των ενεργειών, φάκελος για την ΕΕΕ ΤΑΦΤΑΦ και βέβαια πρόγραμμα, νέα σήματα, ενημέρωση του κοινού. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα τεράστιο έργο που πρέπει να γίνει σε 3 μήνες όπως ο νόμος ορίζει. Μια τεράστια πρόκληση για καθέναν που νομίζει πως μπορεί να τα καταφέρει. Είναι μια πραγματικά εθνική αποστολή. Είναι μια υπόσχεση απέναντι στην κοινωνία που πρέπει να κερδιθεί. Η ΕΡΤ είναι μια παρακαταθήκη των εργαζομένων τους, αφού πια ο αγώνας τους δικαιώθηκε, τώρα πρέπει να σταθούμε όλοι σε αυτά που μας ενώνουν και να ξεχάσουμε αυτά που μας χωρίζουν. Είναι μια πρόκληση για το ΔΣ να φανεί αντάξιο απέναντι σε αυτούς που το επέλεξαν και κυρίως απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Πιστεύω βαθιά ότι είναι τίτλος τιμής να ανήκει στην ομάδα που θα ξανανοίξει την ΕΡΤ. Είναι τέλος επιπροσωπικού, επιτρέψτε μου, μια μικρή δικαίωση, διότι νομίζω πως ουδέποτε διευθύνων κατηγορήθηκε τόσο από τα άλλα κανάλια της χώρας ως ο υποφαινόμενος. Οι αιτίες της αντιπαράθεσης πολλές. Η ΕΡΤ ενόχλησε επειδή ξεκίνησε πρώτη τις πιλωτικές μεταδόσεις προγραμμάτων μεγάλου ενδιαφέροντος σε τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας, το High Definition. Έχω εδώ το εξώδικο της DJI εναντίον μου. Η ΕΡΤ ενόχλησε, θα σας τα καταθέσω βέβαια. Η ΕΡΤ ενόχλησε γιατί καταφέραμε να εκπέμπει το Euronews, το σήμα του στην ελληνική γλώσσα, χωρίς ένα κόστος, να παράγει ειδήσεις στην Ελλάδα, να μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις και απόψεις σε όλο τον κόσμο. Μόλις απεπέμφθην, κατέβηκε το σήμα του Euronews. Θα σας καταθέσω τα πρακτικά, τα δημοσίευματα της εποχής. Η ΕΡΤ ενόχλησε γιατί κατέθεσε ικανή προσφορά και πήρε τα δικαιώματα του πιο σημαντικού αθλητικού γεγονότος στην Ευρώπη, το Champions League. Αν θέλετε, θα επανέλθουμε σε αυτό. Με χαρά. Η ΕΡΤ ενόχλησε γιατί προστάτεψε δικαστικό στην κλοπή αθλητικών στιγμιοτύπων που της ανήκαν. Τρομερή ενόχληση γιατί η ΕΡΤ πραγματοποίησε δυναμική είσοδο στην ψηφιακή τηλεόραση, προχωρώντας σε περαιτέρω αναβάθμιση του εξοπλισμού της με σύγχρονο τρόπο, κωδικοποίηση σε MPEG-4. Για τη μετάδοση του ψηφιακού σήματος στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο. Εδώ έπαιξε τεράστιο ρόλο ο Νίκος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Δεν θέλω να κουράσω τώρα άλλο. Έχω εδώ μαζί μου και καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής μια περίληψη. Εδώ είναι μια περίληψη των 100 δράσεων που έγιναν αυτούς τους 17 μήνες. Θα σας την καταθέσω. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο βιογραφικό. Και είμαι περήφανος για όλα αυτά. Είμαι περήφανος που φτιάξαμε τότε ένα δελτίο ειδήσεων που εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες. Που στις 2 εκλογικές βραδιές που οργανώσαμε, οι Έλληνες πολίτες ανέδειξαν πρώτη την δημόσια τηλεόραση για πρώτη φορά ιστορικά. Που ούτε ένας δημοσιογράφος δεν του υπεδείχθη τι να πει, πώς να το πει, γιατί να το πει. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η κυρία Καβαδία, την είδα έξω, που ήταν συνάδελφος και τώρα είναι βουλευτής, είναι εδώ, εντάξει. Ασφαλώς όλα αυτά δεν γίνανε από μένα, δεν γίνανε από όλους τους εργαζόμενους, το ξαναλέω. Θα μπορούσε ένας καλόπιστος παρατηρητής να ρωτήσει, καλά τα κάνατε όλα αυτά, τίποτα κακό δεν κάνατε. Πολλά κακά. Το ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε μια σειρά μυθοπλασίας σε 18 μήνες. Το ότι δεν καταφέραμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα της ΕΡΤ World. Το ότι δεν καταφέραμε να αλλάξουμε γρήγορα και αποφασιστικά διαδικασίες χρονοβόρες. Το ότι δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό. Το ότι δεν προλάβαμε να ενεργοποιήσουμε όλες τις συμφωνίες που είχαμε υπογράψει με θεατρικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Είναι μερικά. Μπορώ να σας μιλάω για πάρα πολλά πράγματα που δεν έγιναν. Ανακεφαλώνω. Το ζήτημα της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ είναι κοινό μέλημα όλων μας. Αν εκείνο που μετρά είναι το σχέδιο, σας λέω ότι έχουμε σχέδιο για την ΕΡΤ χωρίς παθογένειες παρελθόντος. Και αυτό θα ήθελα να κρίνεται. Και από την υλοποίησή του να μας κρίνεται. Σε τίτλους μόνο και επιγραμματικά, το σχέδιο που δεσμεύει εμένα και τους συνεργάτες μου, διαχείριση με διαφάνεια και λογοδοσία, ένταξη όλων των εργαζομένων της ΕΡΤ χωρίς αποκλεισμούς και μετέρους, ανεξαρτησία από κόμματα και κάθε λογική εξουσία, πλουραλιστική και αξιόπιστη ενημέρωση, πολιτισμός και ψυχαγωγία, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί ως νόμος ορίζει, το σήμα της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, σε όλο τον ελληνισμό. Σας καλώ να μας κρίνετε από τις δεσμεύσεις μας, το σχέδιο, το αποτέλεσμα, όχι από φήμες, προσωπικές αντιπαραθέσεις ή διαρροές. Δεσμεύομαι ότι προκλήσεις που θα πρέπει να κερδιθούν
αυτά όλα έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία της ενημέρωσης. Πρώτο μέλημα, η τήρηση της δημοσιογραφικής διοντολογίας και ο σεβασμός στον τηλεθεατή. Εδώ είμαστε για να μας κρίνετε και να μας εγκαλέσετε, να μας αντικαταστήσετε αν δεν τηρηθούν αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε, που με ακούσατε και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Υπουργό που παρά τα όσα άκουσε για την ταπεινότητά μου, με προκρίνει για αυτή τη θέση, με εμπιστεύεται και μου δίνει την ευκαιρία να αποδείξω πως μπορώ. Με το δημόσιο αυτό ευχαριστώ, τελειώνει εδώ και η σχέση, ενώ τη σχέση Υπουργού και Διευθύνοντο Συμβούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταγματάρχη. Θα σας γίνουν ερωτήσεις.